Και πρέπει να πούμε ότι παρόλο που σήμερα έφτασαν μόλις 25 πρόσφυγες από τη Λέσβο, οι μετανάστες ακόμα και τώρα ξεπερνούν τους 4.800. Από το πρωί γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από το λιμενικό προκειμένου να πιστούν οι μετανάστες να φύγουν για να αδειάσει και να απολιμανθεί το λιμάνι. Τους λένε συγκεκριμένα να εμπιστευτούν τις ελληνικές αρχές και να πάνε δωρεάν στα κέντρα υποδοχής, όπου οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Όπως μπορείτε όμως να δείτε, ακόμα και τώρα υπάρχουν τα λεωφορεία, τα οποία είναι εδώ από τις 9 το πρωί, προκειμένου να τους μεταφέρουν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, αλλά είναι, κανένας άνθρωπος δεν έχει δεχτεί να μπει μέσα. Έχουν έρθει άδεια και θα φύγουν το πιθανότερο άδεια. Υπάρχει μια καταγγελία από έναν οδηγό, ο οποίος μας είπε ότι είδε μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης να προσπαθεί να αποθαρρύνει τους μετανάστες να μπουν μέσα στα λεωφορεία, και λέγοντάς τους ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουν άσυλο εδώ στο Πειραιά. Τέλος, σύμφωνα με την κυβέρνηση και με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας, κύριο Βίτσα, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στην κοινωνία Ώρα Μέγκα, θα υπάρχει, το λιμάνι θα έχει αδειάσει μέχρι το Πάσχα, ενώ θα έχουν δημιουργηθεί άλλες 10.000 θέσεις σε κέντρα υποδοχής μέχρι την Κυριακή, μεταξύ αυτών και στους Καραμαγκά, που θα μεταφερθούν οι άνθρωποι που μένουν στον Πειραιά.